Να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρων, τον κύριο Γιάννη Μαργαριτίδη. Κύριε Μαργαριτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Να μιλήσουμε λοιπόν, κύριε Μαργαριτίδη, για τις κινητοποιήσεις και τις πρόσφατες αποφάσεις που πάρθηκαν από τους αγρότες για το αν θα γίνουν κινητοποιήσεις τελικά στα τέλη Ιανουαρίου. Πρέπει να πω ότι η Ομοσπονδία έχει προχωράει σε συσκέψεις στους αγροτικούς συλλόγους σε αναπεριοχή εδώ στο νομό. Έγινε μια σύσκεψη στην Ορεστιάδα, κεντρική μπορούμε να πούμε, πανεύρια, που ενημερώθηκαν όλοι οι αγρότες για τα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, και πάρθηκε απόφαση να συμμετάσχουμε στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στην Νίκαια στις 15 του μηνός. Εκεί συμμετείχαν εκπρόσωποι ομοσπονδιών και αγροτικών συλλόγων και πάρθηκε αυτή η απόφαση κατόπιν συζήτησης που έγινε για όλα τα προβλήματα. Για να γίνουν κινητοποιήσεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη. Εμείς ως Ομοσπονδία πλέον προχωράμε σε τοπικές συσκέψεις. Είδε τη Δευτέρα 23 του μηνός και ώρα 6.30 σε καφενείο της Ελιάς θα γίνει σύσκεψη μια εκ μέρους του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου. Θα ενημερωθούν οι αγρότες εκεί και από εκεί και πέρα προχωράμε πάλι και μετά τις γιορτές σε σύσκεψη. Θα γίνει και μια πανεύρια σύσκεψη στο εργατικό κέντρο της Ορεστιάδος και να πάρουν τις αποφάσεις οι ίδιοι αγρότες. Εμείς ως Ομοσπονδία, ως Διοικητικό και αφού συμμετείχαμε και στην πανελλαδική σύσκεψη, θα τους ενημερώσουμε και από εκεί και πέρα οι ίδιοι θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Πρέπει να πω ότι έτσι επιγραμματικά θα τα αναφέρω. Τους λόγους, τα προβλήματα βέβαια είναι πάρα πολλά στον αγροτικό τομέα, αλλά τα κέρια προβλήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Είναι ξεφτελιστικές, είναι κάτω από το κόστος σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο στον Εύρο. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο. Βέβαια είναι και τοπικά ζητήματα όπως η αντιπλημμυρική προστασία που έχουμε ένα τοπικό ζήτημα και δεν έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Το ξαναβάζουμε. Έργα υποδομής στον αγροτικό τομέα, ειδικά αρδευτικά που δεν γίνονται πλέον, έχουν σταματήσει ενώ υπάρχουν προβλήματα. Αλλά σας λέω, τα κέρια είναι αυτά τα τέσσερα. Από εκεί και πέρα θα συζητηθούν, σας είπα, με οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Βέβαια και οι κτηνοτρόφοι μην νομίζετε ότι είναι στην καλύτερη περίπτωση και εκείνοι δίνουν το γάλα και το κρέας κόψο χρονιάς, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ειδικά με τις τιμές, βλέπετε φέτος είχαμε παραγωγή, ειδικά το βαμβάκι που είναι μια μεγάλη καλλιέργεια στο νομό. Οι τιμές εκεί που ήταν πέρσι γύρω στα 50 λεπτά το κιλό, φέτος πήγαν στα 37. Το ίδιο είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από πέρσι έχουμε το πράσινο σκουλίκι, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, δεν αποζημιώθηκαν οι παραγωγοί. Είναι το ζήτημα της τευτοκαλλιέργειας που κλείσαν τα εργοστάσια, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τεύτοπαραγωγοί στο νομό μας που έχουν καλλιεργήσει τεύτα, αλλά και δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αγροτική παραγωγή στον νομό μας, γιατί οι αγρότες μας μπορούν να παράγουν καλά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, αλλά δυστυχώς από την άλλη μεριά, από τη μεριά της πολιτείας, της κυβέρνησης και αυτήνης αν θέλετε και από την προηγούμενη, δεν παίρνονται εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να στηρίξουν το εισόδημα του αγρότη και του κτηνοτρόφου, να μπορούν να μείνουν στα χωράφια τους και να καλλιέργησουν και να έχουν και τα κοπάδια τους. Αυτή είναι η ουσία του και είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Κύριε Μαργαριτίδη, πρέπει να στηριχθεί η αγροτική οικονομία στη χώρα μας. Κύριε Μαργαριτίδη, δεν φοβάστε να προχωρήσετε πάλι σε κινητοποιήσεις δεδομένου ότι τρέχουν τόσα πολλά αγροτοδικεία μετά τις τελευταίες? Όχι, γιατί να φοβηθούμε, όταν τα ζητήματα αυτά που σας ανέφερα είναι δίκαια αιτήματα, δεν είναι παράλογα.
δεν είναι παράνομα αν θέλετε, αλλά και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε σκοτώσει και κανέναν. Ζητάμε το αυτονόητο. Να ζητάμε να υπάρχει ένα εισόδημα, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να μείνουμε στα χωράφια μας, στη γη μας και στα σπίτια μας. Να συντηρίζουμε και τις οικογένειές μας. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία, αν θέλετε, χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους και μεθόδους, ούτως ώστε να έχει σιγή ηχθείως. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες, να μην υπάρχουν απεργίες. Αυτά εδώ και χρόνια είναι, δεν είναι τωρινά, είναι και από παλιά γινόταν τα αγροτοδικεία. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Βέβαια από εκεί και πέρα πρέπει οι αγρότες οι ίδιοι να αποφασίσουν, οι ίδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ή αν θέλουν να διαμαρτυρηθούν, ή αν δεν θέλουν μπορούν να καθίσουν στον καναπέ. Κύριε Μαργαριτίδη, το κλίμα πάνω στο βόρειο κομμάτι του Εύρου πώς είναι, διότι έχω μιλήσει με κάποιους αγρότες στην περιοχή, εδώ την περιοχή του Νότιου Εύρου, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στον Δήμο, και μου έχουν πει ότι δεν θα προχωρήσω κινητοποίησεις. Πάνω, τι αντιδράσεις παίρνετε? Κοιτάξτε, εμείς γι' αυτό γίνονται σκέψεις, βέβαια, και για να ενημερωθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αλλά από εκεί πέρα να πάρουμε και την άποψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Να σας πω, συγγνώμη, ότι το κλίμα. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο, ας το πούμε, με χαρά να βγούμε σε κινητοποίηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε, όπου μια παροιμία που λέει όπου φτώχεια και μιζέρια. Αυτό το πράγμα. Όσο φτωχαίνουμε, άλλο τόσο σκύβουμε το κεφάλι. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να παλέψουμε για το αυτονόητο, για την επιβίωσή μας. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι με αγώνες που κάναμε την τελευταία 20ετία έχουμε κερδίσει κάποια πράγματα, μπορεί να είναι ψίχουλα για άλλους, για κάποιους μπορεί να είναι ουσιώδη, αλλά έχουμε και έχουμε φρενάρει και κάποια πράγματα, ας το πούμε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, το να κάθεσαι στον καναπέ είναι το μόνο εύκολο. Μπορούμε να καθόμαστε όλοι, αλλά δεν αφού καθόμαστε στο καφενείο, δεν χρειάζεται να κλαίμε και στα καφενεία να λέμε πολλά και ότι διάφορα. Δεν βγαίνεται οικονομικά, ναι. Κύριε Μαργαριτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και όλες τις πληροφορίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως. Θα περιμένουμε να κάνουμε τις συσκέψεις και ελπίζω να ξαναμιλήσουμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.